Τώρα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Πρόεδρε, εδώ μιλούμε στον Ενικό. Δεν υπάρχει ο πληθυντικός της τηλεόρασης, αλλά ο Ενικός του διαδικτύου, που όμως, όπως έχω ξαναπεί, δεν σημαίνει έλλειψη σεβασμού. Το αντίθετο, κατά τη γνώμη μου, ο Ενικός θέλει μεγαλύτερο σεβασμό στους κανόνες του διαλόγου, προκειμένου να τον εκπέμπει και να μην εκπέμπει αγένεια. Καλώς όρισες, Πρόεδρε. Κάνω το πρώτο ερώτημα. Καλώς σε βρήκα. Κάνω το πρώτο ερώτημα και σε παραδίδω στα χέρια των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα θέσουν τα επόμενα ερωτήματα. Το ερώτημα είναι ένα και απλό. Το άκουσε και ο Πάνος Καμένος πριν από λίγο, που καθόταν στην καρέκλα αυτή. Προήλθατε οι αρχηγοί των κομμάτων που καταγγέλλετε τα δύο μικρομέγαλα πλέον κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, εκ παρθενογενέσεως? Δεν ήσασταν προηγουμένως στο πολιτικό σύστημα? Δεν ανήκατε στα κόμματα αυτά? Δεν τα υπηρετήσατε επί χρόνια? Θέλω να πω, αυτή η ξαφνική ένταση της καταγγελίας που βλέπουμε από εσάς, από τον Καμένο, από τον Καρατζαφέρη, όλοι προήλθατε από αυτό το σύστημα. Και αναρωτιέται ο κόσμος, γιατί ξαφνικά τέτοια ένταση εναντίον των δύο κομμάτων? Πρώτα απ' όλα, από παρθενογέννηση δεν προκύπτει τίποτα. Έτσι, δεν ξέρω κανέναν να έχει πέσει από τον ουρανό και να έχει μπει στην πολιτική. Βεβαίως, όλοι προερχόμαστε από κάπου. Δεύτερον, είναι βέβαιο ότι αυτή η κρίση μας άλλαξε όλους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν είναι κανένας ίδιος με αυτό που ήταν. Και αν είναι, εξακολουθεί και είναι ίδιος, είναι διόρθωτος. Οπότε άστο καλύτερα να φύγει. Όσοι από εμάς σήμερα λέμε αυτά τα οποία λέμε, ο καθένας με τον τρόπο του, τα λέει έχοντας βγει από μια κρίση πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι δεν είναι η Ελλάδα, η Ελλάδα του 80 ή του 90, όπου νομίζαμε όλοι ότι με τον Α ή με τον Β τρόπο πολιτευόμαστε. Σήμερα η χώρα χρεοκόπησε. Σήμερα ένα κράτος έχει πλήρως χρεοκοπήσει. 1.000.000 άνεργοι υπάρχουν. 500.000 αρχηγοί οικογενειών άνεργοι. Λουκέτα 500.000 περίπου. Εάν μέναμε οι ίδιοι, θα ήμασταν και εμείς αδιόρθωτοι. Πάμε στους συμπολίτες μας κατευθείαν. Κάποιος που δεν έχει κάνει ερώτηση. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μάριος Γιαννακόπουλος λέγομαι. Κυρία Μπακογιάννη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στις 6 Μαΐου του 2010, ο κύριος Σαμαράς σας απέπεμψε, την ημέρα των γενεθλίων σας νομίζω, ο κύριος Σαμαράς σας απέπεμψε από τη Νέα Δημοκρατία με το αιτιολογικό ότι ψηφίσατε ναι στο μνημόνιο, ενώ πάγιο αίτημα της Νέας Δημοκρατίας και περισσότερο του κυρίου Σαμαρά ήταν όχι στο μνημόνιο. Έτσι δεν είναι? Αισθάνεστε δικαιωμένοι τώρα, μετά από την κολοτούμπα του κυρίου Σαμαρά, που ήταν τόσο δυνατή, τόσο ισχυρή, που σας ξεπέρασε κιόλας? Δηλαδή, το δεύτερο μνημόνιο σαφώς πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο ενδοτικό από ότι είναι το πρώτο που ψηφίσατε εσείς. Αυτό λοιπόν σας ρωτάω, αν αισθάνεστε δικαιωμένοι. Θα αισθανόμουν πολύ πιο πολύ δικαιωμένοι αν δεν είχε συμβεί αυτό. Εάν η Νέα Δημοκρατία είχε ακολουθήσει από εκείνη την εποχή μια πολιτική υπευθυνότητας. Διότι το πρόβλημα είναι ότι γαλούχησε ένα ολόκληρο κόσμο επί 2,5 χρόνια σε μια λογική ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρχει μια άλλη λύση. Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 13, ξέρω εγώ πόσα ζάπια έκανε ο κύριος Σαμαράς. Αυτό ήταν μια λανθασμένη πολιτική. Οδήγησε την αντιπολίτευση στην Ελλάδα να μην έχει συνομιλητές, να μην έχει συνομιλητές στην Ευρώπη για 2,5 χρόνια. Μετά ο κύριος Σαμαράς έκανε την τούμπα. Η τούμπα αυτή ήταν σαν να τρέχεις με 100 χιλιόμετρα, να στρίψεις δεξιά το τρένο, να σου φύγουν δύο βαγόνια. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ένας ολόκληρος κόσμος σήμερα είναι τελείως χαμένος. Δεν ξέρει τι να πιστέψει. Τι να πιστέψει? Να πιστέψει ότι υπάρχει μία λύση που είναι τα λεφτά από την Ευρώπη? Να πιστέψει ότι υπάρχει μία άλλη λύση, ότι κάπου μαγικά θα βρεθούν λεπτά? Στην Κίνα μας λένε κάποιοι, στη Ρωσία μας λένε κάποιοι άλλοι. Άντε θα τα βγάλουμε αύριο από την ΑΟΣ και ξεχνάμε ότι η ΑΟΣ θέλει 18 χρόνια για να σου δώσει το πρώτο ευρώ από Γελάω, την ώρα που γιατί έχεις... μας αλλάξατε κλίμα ξαφνικά. Πριν από λίγο ήμασταν στην Κίνα και στη Ρωσία και βρίσκαμε λεφτά. Ναι, μα εντάξει, εγώ δεν άκουσα τι είπε ο κύριος Καμένος πριν. Αν θέλω ευθέως να σας πω ότι αυτά είναι ανοησίες. Έτσι και επικίνδυνα γιατί πράγματα. Γιατί το λέτε? Μα διότι έτσι είναι. Διότι θέλω κάποια στιγμή να έρθει κάποιος να μου πει
ότι οι Κινέζοι θα δώσουν λεπτά. Οι Κινέζοι μας υποβαθμίσανε, κύριε Νίκο. Διορθώνω. Στον ελληνικό. Στον ελληνικό. Οι Κινέζοι μας υποβαθμίσανε στην απόλυτη χρεοκοπία. Οι Ρώσοι δεν μας δανείσανε στο πρώτο μνημόνιο, ούτε μπορούσανε και θέλανε τα μισά τους συναλλαγματικά αποθέματα. Δανείσανε τη Λευκορωσία 2,5 δισεκατομμύρια. Τις πήρανε τις Κύπρος δύο, δεν πήρε δάνειο τις, από τη Ρωσία. 3 δισεκατομμύρια. 3 δισεκατομμύρια. Με συγχωρείτε, μιλάμε για 350 δισεκατομμύρια. Μήπως χάνουμε την μπάλα εδώ πέρα. Μάλιστα. Τι πραγματικά χρειάζεται η Ελλάδα, ξέρουμε τουλάχιστον τι χρειάζεται. Όνομα και ερώτηση. Καλόγυρος Γεώργιος, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για την πολιτική που λέτε. Τόσα χρόνια που χρησιμοποιούμε το Μνημόνιο 1, το Μεσοπρόθεσμο, το Μνημόνιο 2, δεν θα έπρεπε να έχει βγει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν φαίνεται κάποιο αποτέλεσμα και φαίνεται μελλοντικά ότι δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Για ποιο λόγο να μην χρησιμοποιήσουμε μια άλλη πολιτική που λένε κάποια άλλα κόμματα. Ποια? Τα αντιμνημονιακά κόμματα. Μα τόσο καιρό όλα χρησιμοποιούμε τα μνημόνια. Με συγχωρείς. Όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της καταγγελίας. Εγώ μπορώ να καταγγέλω την κακούργα κοινωνία, την κακούργα Ευρώπη, την κακούργα οικονομία από σήμερα μέχρι το 2050. Εγώ ξέρω ότι όλα τα κόμματα έχουν ένα πρόγραμμα. Ναι, ένα δεν λεπτό. Καταγγέλουν μόνο, έχουν πάλι ένα πρόγραμμα. Κανένα πρόγραμμα δεν έχουν. Λέει το κάθε κόμμα. Για την ταμπακέρα, την ουσία που θα βρεθούν λεπτά δεν λέει κανένας. Εγώ λέω το εξής. Ένα λεπτό. Το Μνημόνιο 1 προέβλεπε, είχε δύο σκέλη. Το ένα ήταν οι διαρθρωτικές αλλαγές και το άλλο ήταν οι ισοπεδωτικές περικοπές. Εγώ ψήφισα τις διαρθρωτικές αλλαγές με πάθος, καταψήφισα τις ισοπεδωτικές περικοπές γιατί ήταν λάθος. Οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν έγιναν ποτέ. Διότι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είχε πει τότε το περίφημο δεν μπορούμε να συγκρουστούμε με τα σπλάχνα μας, διότι η Νέα Δημοκρατία μέσα στη Βουλή φεύγαν οι δικηγόροι όταν ψηφίζανε για τους δικηγόρους, φεύγαν οι μηχανικοί όταν ψηφίζανε για τους μηχανικούς. Και, εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν ήθελε αυτές τις έρμες διαθεωτικές αλλαγές. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, το πλήρωσε ο πολίτης. Διότι φόροι, πάλι φόροι, πάλι φόροι, πάλι φόροι, εξοντώθηκε η αγορά. Μα πάντα ο πολίτης την πληρώνει. Εγώ δεν θυμάμαι δεν 27 χρόνια πολίτης τα πληρώνει. Είναι... Αυτό, λοιπόν, ήταν το λάθος. Το λάθος ήταν ότι αντί να προχωρήσουμε σε διαθεωτικές αλλαγές και να μειώσουμε το κράτος, αντί να μειώσουμε αυτό, κρατήσαμε όλες τις μαύρες τρύπες. Όλες. 2,5 δισεκατομμύρια. Αστικές συγκοινωνίες. Τώρα, της πάντως, Αθήνας. Για να βοηθήσω λίγο, και 5,5 χρόνια η κυβέρνηση Καραμαλή μας υποσχέθηκε επανίδρυση του κράτους, δηλαδή μεταρρυθμίσεις, και δεν έκανε τίποτε. Βέβαια. Αυτό ήταν το μέγιστο λάθος της κυβέρνησης Καραμαλή. Αυτό που είπατε, δεν υπάρχει πολιτική θέληση. Ότι τόσα χρόνια εγώ δεν έχω μάθει να ακούω μόνο ψέματα. Λείπει αλήθεια σε αυτή τη χώρα. Ένα λεπτό. Θα μου επιτρέψει να πω ότι υπήρξε μια κυβέρνηση η οποία έκανε 23 αποκρατικοποιήσεις σε 2,5 χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση έπεσε από τον περίφημο κύριο Σιμπηλίδη. Καλά, εσύ δεν ήσουν αγέννητος εκείνη την εποχή. Ήμουν. Εγώ όμως που ήμουν γεννημένη, σου λέω ότι αυτή η κυβέρνηση 90-93, την οποία καταργιόταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πολλής κόσμος, αυτή η κυβέρνηση έκανε αποκρατικοποίηση 23, αυτή η κυβέρνηση μείωσε το δημόσιο τομέα, ξανακρατικοποιήσαμε τις αστικές συγκοινωνίες για να δώσουμε από τότε 10 δισεκατομμύρια στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και πανηγυρίζουμε όλοι σήμερα επειδή χρωστάμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολη η αλήθεια, πονάει, αλλά μαγική λύση δεν υπάρχει. Εάν δεν μειώσουμε το κράτος, εάν δεν πέσουμε απάνω να καταλάβουμε το πρόβλημα είναι πρόβλημα δαπανών, δεν έχεις τι να πάρεις από τον Έλληνα σήμερα και να σε στύψουνε και να σε ξαναστύψουνε. Δεν έχεις λεφτά να δώσεις. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όνομα και ερώτηση. Καινούριος Σωτήρης λέγομαι, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και αυτή είναι ουσιαστικά η ερώτηση η δικιά μου. Δηλαδή, ήσασταν τόσα χρόνια, όχι μόνο εσείς, και ο κύριος Καμένος και ο κύριος Καρατζαφέρης όλοι, σε ένα πολιτικό σύστημα. Οδήγησε τη χώρα ως εδώ. Γιατί να σας εμπιστευτώ εσάς και τους υπόλοιπους. Αφού οδηγήσατε τη χώρα εδώ, δηλαδή, δημιουργήσατε ένα πρόβλημα. Πώς θα το λύσετε αυτό το πρόβλημα. Το να μου λέτε τώρα ότι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο, μου θυμίζει τα λεφτά υπάρχουν. Μισό λεπτό. Όχι, εννοώ όχι ότι δεν. Όχι, μισό λεπτό, όχι, να μην παρεξηγηθώ. Όχι, λεφτά υπάρχουν. Καταρχήν, ότι κάτι θα κάνω. Ναι, ένα λεπτό. Πού ξέρω ότι είναι τα αλήθεια πάλι εσείς όλοι. Κάποιοι από εμά. Όχι, εννοώ ήσασταν τόσα χρόνια στην πολιτική σκηνή. Ένα λεπτό, ρε παιδί μου, σου απαντώ. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ότι είμαστε πολιτικοί όλοι είναι βέβαιο. Ότι σήμερα δεν έχει μπει στο πολιτικό σκηνικό ακόμα καινούριο αίμα. Εμείς βάζουμε σήμερα 80% καινούριου υποψήφιου για να μπουν και να μας αντικαταστήσουν. Και στο κάτω-κάτω της γραφής ο λαός θα επιλέξει. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ όταν ψήφισα το μνημόνιο το οποίο είπε πριν ο κύριος Γιαννακόπουλος,
όπου είπε ο κύριος Γιαννακόπουλος, πήρα τεράστιο πολιτικό κόστος. Μιλάτε, για τώρα, για πριν. Ένα λεπτό, πριν από 2,5 χρόνια, λέω. Τεράστιο πολιτικό κόστος. Εάν θες όμως να πω και για την προσωπική ιστορία, θα πω ευθέως ότι από εκεί που πέρασα δεν άφησα μαύρες τρύπες. Ο Δήμος Αθηναίων τον πήρα υπερχρεωμένο, τον παρέδωσα μου DJ. Το Υπουργείο Εξωτερικών θεωρούσε απολύτως υποχρέωσή του να δίνει σουίτες στους υπουργούς. Κοπήκαν οι σουίτες, εξορθολογήσαμε τα οικονομικά του. Άρα δεν είμαστε όλοι ήδη. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δίνουμε μία μάχη. Σαν σύνολο, σας το λέω. Μα, σαν σύνολο. Δηλαδή ήταν μια δημοκρατία και το Πασόκ και φτάσαμε εδώ πέρα. Το πιο επικίνδυνο πράγμα. Σε συμβούλια. Βεβαίως συμμετείχα. Δεν ακούγεστε χωρίς το μικρόφωνο. Στα υπουργικά συμβούλια δεν συμμετείχατε. Βεβαίως συμμετείχα. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις σας. Και συμμετείχα και δεν νομίζω. Και τι αποτελέσματα φέρανε. Να σου πω. Ορισμένα αποτελέσματα ήταν καλά. Ορισμένα αποτελέσματα ήταν λάθος. Οτιδήποτε είχε να κάνει με το κράτος ήταν λάθος. Όταν προχωρήσαμε στο λιμάνι με την Κόσκο, παραδείγματος χάρη, που είχα μια εμπειρία διότι είχα ανακατευθεί ως Υπουργός Εξωτερικών, ήταν σωστό. Όταν κάναμε το Βουκουρέστι, κατά τη γνώμη μου, ήταν σωστό. Όταν μεγαλώναμε το κράτος, ήταν ολέθριο. Όσοι διαφωνούσαμε εκεί πέρα μέσα, δεν είμαστε η πλειοψηφία. Είναι βέβαιο. Αλλά κοιτάξτε, τελείωσαν οι ιστορίες αυτές. Αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι θα γίνει αύριο. Θες να έχουμε συλλογική ευθύνη όλοι. Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι αυτό που είπες εσύ. Ότι όλοι είσαστε έτσι. Η δημοκρατία θέλει συμμετοχή. Δεν έχετε δημοκρατία, το μικρόφωνο και δεν σας ακούμε. Κύριε Μπακογιάννη. Ναι. Εντάξει. Ο καθένας το βλέπει όπως είναι. Εγώ πιστεύω ότι για να είμαι εδώ και να δίνω αυτή τη μάχη στη χειρότερη στιγμή για την πολιτική, τη δίνω αυτή τη μάχη διότι πιστεύω ότι μπορώ να είμαι χρήσιμη. Μάλιστα. Δεν πείτε δίνω αυτή τη μάχη για να αποκτήσω κάτι, αλλά διότι πιστεύω ότι αυτό το κεφάλαιο που έχω στην Ευρώπη και κυρίως δηλαδή στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, μπορεί να είναι χρήσιμο την ώρα της μεγαλύτερης δυσκολίας για τη χώρα μου. Γι' αυτό δίνω τη μάχη. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Αλλά ο ελληνικός λαός δεν κρίνει στο κάτω-κάτω. Ελάτε. Λοιπόν, για να... με την Δανειακή Σύμβαση, την πρώτη. Ναι. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το χρέος την ώρα που υπογράψαμε την Δανειακή Σύμβαση και πόσο θα είναι το χρέος στην Ελλάδα το 2030 που θα τελειώνει η Δανειακή Σύμβαση. Το γνωστό επιχείρημα. Ο, δεν είναι γνωστό επιχείρημα. Θα είναι σου πω. Έρωξη. Το γνωστό επιχείρημα είναι ότι το χρέος θα είναι το ίδιο. Αυτό θες να ακούσει. Η πραγματικότητα όμως ποια είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν είχαν συμβεί αυτά, εάν δεν είχε γίνει το πίεση. Εάν δεν είχε γίνει το κούρεμα του χρέους, εάν δεν είχαμε φτάσει να έχουμε μία δανειακή σύμβαση, το χρέος θα ήταν 3 φορές απάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Δηλαδή, εσείς θέλετε να σκεφτείτε. Ακούμε τώρα το γνωστό λαϊκισμό. Τόσα δισεκατομμύρια, τόσα δισεκατομμύρια θα είναι. Αν δεν είναι έτσι. Διότι είχαμε τόκους που τρέχανε και ανεβάζανε το χρέος. Επί κυβερνήσεων που έπεσε το πρωτογενές έλλειμμα, ανέβαινε το χρέος. Γιατί ανέβαινε? Διότι ανεβαίναν οι τόκοι. Πού ζείτε δηλαδή? Εσείς δεν έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα? Ακούμε. Ένα λεπτό. Φωνάζετε, παιδιά, ευχαρίστως. Εγώ λέω. Θέλω να μας πείτε πόσο ήταν το 2000. Εγώ λέω. Δεν έχετε το μικρόφωνο ότι και δεν θα είναι το ίδιο σε απόλυτους αριθμούς. Αυτό θέλετε να ακούσετε. Θα σας πω κάτι άλλο. Πέστε ότι υπάρχει ένας μαγικός τρόπος και το σβήνουμε όλο το χρέος. Το σβήνουμε. Και λέμε δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που λέει ο Καμένος, ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, θα κάνουμε πάυση πληρωμά. Το έκανε η Αργεντινή, λένε, βέβαια, και το Εκουαδόρ. Βέβαια, χρεοκόπηση. Μα όταν κάνεις... Όταν και η Ισλανδία. Παιδιά, ένα λεπτό, όταν κάνεις πάυση πληρωμών, χρεοκοπείς. Έτσι δεν υπάρχει εμφωνία. Λοιπόν, παρακαλώ, θα παρακαλέσω θερμά, σας παρακάλεσα από την αρχή να μην μιλούμε όλοι μαζί. Είμαστε πάρα πολλοί και θέλει μια οργάνωση αυτή η συζήτηση. Εγώ είμαι έτοιμη να απαντήσω, αλλά να δώσω μια απάντηση. Εάν υπάρχει χρεοκοπία και κάνει η Ελλάδα στάση πληρωμών, το πρώτο πράγμα το οποίο θα συμβεί είναι ότι θα σταματήσει οποιαδήποτε δανειοδότηση από την Ευρώπη. Συμφωνούμε μέχρι εκεί? Από την ώρα που θα σταματήσει οποιαδήποτε δανειοδότηση από την Ευρώπη, εμείς πλέον έχουμε πρωτογενές έλλειμμα. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό το έλλειμμα είναι σήμερα 9 δισεκατομμύρια. 9 δισεκατομμύρια προϋπολογισμός θα πρέπει να ισοσκελιστεί.
Για να ισοσκελιστεί αυτός, είναι πρακτικώς αδύνατον 9 δισεκατομμύρια αποτόμως. Για να μπορέσει να το κάνεις, δηλαδή τώρα μιλάμε ότι θα το κάνουμε αυτό σε 3 χρόνια, έτσι. Επειδή όμως θα πρέπει να το κάνεις αμέσως, θα είσαι υποχρεωμένος μόνος σου πλέον να τυπώσεις δραχμές. Το επιχείρημα ότι δεν θα μας διώξουν από την Ευρώπη είναι σωστό, δεν θα μας διώξει κανείς. Θα μας βγάλει από το ευρώ κανείς, όχι. Δεν υπάρχει δυνατότητα με τη σύμβαση να μας βγάλει κανείς από το ευρώ. Αυτό όμως που θα συμβεί είναι ότι θα υποχρεωθούμε μόνοι μας να φύγουμε από το ευρώ. Διότι κάπως πρέπει να πληρώνουμε τους μισθούς και τις συντάξεις, κάπως πρέπει να πληρώνουμε την οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός της Ελλάδος. Μιλάτε χωρίς να σας έχω δώσει ούτε το λόγο ούτε το μικρόφωνο. Πάνω σε αυτό το σημείο, χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεται. Παρακαλώ θερμά. Έδωσα το λόγο στον κύριο δίπλα σας. Δεν γίνεται ο καθένας. Να σας παρακαλέσω κάτι. Δεν ακούγεστε. Μα δεν ακούγεστε. Πώς μιλάτε χωρίς μικρόφωνο στην τηλεόραση? Εδώ λύνουμε το θέμα του ελλείμματος της χώρας και δεν έχουμε λύσει το θέμα του τηλεοπτικού διαλόγου. Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεται. Ούτε με ταχυδρομικά περιστέρια. Να ξαναπώ, να ξαναπώ. Ελάτε παρακαλώ. Λοιπόν. Το έλλειμμα, με συγχωρείτε, το έλλειμμα ήταν 15%. Από 15% κατέβηκε. Όσο η Ελλάδα έχει έλλειμμα, είναι υποχρεωμένη να δανείζεται. Άπαξ και δεν μπορεί να μας δανείσουν οι αγορές. Και είμαστε υποχρεωμένοι πλέον να δανειζόμαστε από τα κράτη. Από τα 9 δισεκατομμύρια, δηλαδή, κυρία Πρόεδρε, αφαίρεσε στα τοκοχρεωλήσια του. Όχι, όχι, χωρίς. 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 Τα 9 δισεκατομμύρια είναι χωρίς τα τοκοχρεωλήσια. Θέλω να το ξαναπώ, να το καταλάβω. Όχι, γιατί το. Είναι χωρίς τα τοκοχρεωλήσια. Η αντίθετη άποψη είναι ότι εμείς πληρώνουμε πρώτα τα χρέη στους έξω και αφήνουμε πίσω τις δικές μας ανάγκες. Κύριε Χατζηνικολάου. Αν πάψουμε να πληρώνουμε στους έξω, εγώ παίρνω, μπορούμε να ισοσκελίσουμε ή όχι. Όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Και αυτός είναι ο μύθος. Βγάλτε τα δοκοχρεωλήσια έξω τελείως. Ξεχάστε τα. Γιατί εγώ δεν θα ήθελα να πω, άντε πηγαίνετε στο καλό όλοι σας και παρατήστε μας ήσυχους. Υπάρχει κανένας Έλληνας ο οποίος θέλει να λέει, όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να σε πληρώσω με το ζόρι, εάν δεν τον χρειαζόμουν. Λοιπόν, ξεχάστε τα τοκοχρεωλήσια. Η Ελλάδα σήμερα, μεταξύ εσόδων και δαπανών, δεν έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Άρα το ζητούμενο από τους δανειστές μας είναι να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό μας. Λέω λοιπόν ότι δύο πράγματα θα συμβούν και γράψτε τα, γιατί θα έρθει η ώρα. Και τουλάχιστον εγώ θέλω να έχω τη συνείδησή μου ίσχυ. Ή στην περίπτωση που επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες λένε όλες αυτές τις θεωρίες τις οποίες λένε, η Ελλάδα θα φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν θα τη δανείζουν στην Ευρώπη, γιατί η κατάσταση είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ δύσκολη στην Ευρώπη, διότι η Ισπανία και η Ιταλία είναι σε καλό δρόμο να μας ακολουθήσουν και αυτό θα τους απασχολήσει πολύ περισσότερο από ό,τι τους απασχολούμε εμείς. Εμείς θα βρεθούμε στην ανάγκη να τυπώσουμε δραχμές. Και εμείς εισαγωγές όπως φάρμακα, βενζίνες, ενέργεια κτλ. Δεν θα κάνουμε. Όνομα αυτή και ερώτηση, είναι πρόεδρε. Η αλήθεια. Δεν αρέσει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λέγομαι Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος, είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Ελπίζω να διαψευστείτε, γιατί άμα κρατάτε φλέβα από το πατέρα σας θα επαληθευτείτε και δεν συμφέρει κανέναν μας. Με δυσαρεστείτε γιατί δεν αναφέρετε πουθενά για το επαχθές χρέος. Και εκείνο που θεωρώ εγώ ως πρόβλημα, πριν περάσω την ερώτηση μου αυτό, εκείνο που θεωρώ ως πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε πρωτογενή παραγωγή. Δηλαδή θα μας λείψει το λεμόνι, θα μας λείψει το σιτάρι, θα μας λείψουν τα σκόρδα που είναι κινέζικα και αυτά. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να γίνει στάση πληρωμών και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να δανειζόμαστε. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι επαχθούς χρέους. Τέλος πάντων. Πριν πώς το στοιχειοθετείτε το επαχθές χρέος, κύριε Σιδηρόπουλε? Πώς το στοιχειοθετώ? Ναι, πώς το στοιχειοθετείτε? Από αυτά που έχω διαβάσει. Υποβρύχια που γέρνουν. Αυτό εννοείται, τα σκάνδαλα. Διάφορα. Σουάπς με την Goldman Sachs. Όχι, όχι, αυτό ήθελα να ξέρω σε ποιο κεφάλαιο το βάζετε. Σε αυτό το κεφάλαιο το βάζετε. Έτσι. Πριν περάσω στην ερώτησή μου αναφορικά με το θέμα που έθεσε ο φίλος Μάριος από εκεί πέρα, θέλω να διαβάσω ανάμεσα σε Δημοκρατική Συμμαχία και Νέα Δημοκρατία ένα αλίευμα από το ίντερνετ, από το διαδίκτυο.
Ο Σαμαράς διέγραψε την Τώρα επειδή ψήφισε ναι στο μνημόνιο, ενώ η γραμμή του κόμματος ήταν όχι. Μετά διέγραψε 21 βουλευτές του επειδή ψήφισαν όχι, ενώ η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ήταν ναι. Στη συνέχεια, κάποιοι από τους διαγραφέντες είχαν επαφές με την κυρία Μπακογιάννη για να ενταχθούν στη Δημοκρατική Συμμαχία που έλεγε ναι στο μνημόνιο, ενώ αυτοί είχαν διαγραφεί επειδή είπαν όχι. Η κυρία Μπακογιάννη που συζητούσε το ενδεχόμενο ένταξης στο κόμμα της αυτών που ψήφισαν όχι, ενώ η ίδια έλεγε ναι, κατηγόρησε το Σαμαρά για πολιτική σχιζοφρένεια. Αυτό το λέω, είναι αλίευμα που κυκλοφορεί ευρέως και αν το... Και αν δείτε πέρα του αλιεύματος, αν το αναλύσετε χρονικά, που μπορούμε να βάλουμε τις ημερομηνίες, θα δείτε ότι δεν απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Και τώρα η ερώτησή μου. Όχι, ναι, γιατί το είπατε πριν. Αυτό είναι θέση. Με μένα αυτά όχι. Πρώτον, το πρώτο σκέλος είναι σωστό, γιατί ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το δεύτερο σκέλος, ότι εγώ συζήτησα να βάλω στη Δημοκρατική Συμμαχία βουλευτές που ψηφίσαν αντίθετα, είναι λάθος. Ποτέ δεν υπήρξε. Διότι η Δημοκρατική Συμμαχία είναι ένα κόμμα το οποίο από την αρχή έχει μια γραμμή. Που αυτή τη γραμμή δεν την μπασταρδέψαμε. Ούτε μία στιγμή. Και δεν την μπασταρδέψαμε γιατί ακριβώς ιδρυθήκαμε με αυτή τη λογική. Να πηγαίνουμε να λέμε τα πράγματα όπως τα βλέπουμε, να λέμε αλήθειες. Μπορεί να μπούμε ή να μην μπούμε στη Βουλή. Αλλά ξέρω πάρα πολύ σίγουρα ότι η συνείδησή μου την έχω καθαρή. Κατόπιν τούτου δεν έχει καμία διάθεση να νοθεύσω το μήνυμα της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Προτιμώ λοιπόν να έχω 80% καινούριους ανθρώπους, που μπορεί ο Νίκος ο Χατζηνικολάου να μην τους ξέρει και να μου λέει που τους βρήκες, που μπορεί εσύ να μην τους ξέρεις αύριο το πρωί και να μην ξέρεις σε ποιο να βάλεις σταυρό. Προτιμώ αυτό, αλλά αυτοί οι 20, 30, 40, 50 που πολιτεύονται στο λεκανοπέδιο και 400 που πολιτεύονται σε όλη την Ελλάδα, πιστεύουν αυτά που λέμε. Και γι' αυτό οι δημοσκοπήσεις που δεν μας συμπαθούν και πάρα πολύ, παρά τα αυτά μας αναγνωρίζουν ένα πράγμα. Ότι οι απόψεις στον κόσμο της Δημοκρατικής Συμμαχίας δεν είναι διχασμένες. Μάλιστα. Είναι απόψεις ξεκάθαρες και είναι προς μια κατεύθυνση. Το ερώτημα λοιπόν... Άρα το δεύτερο σκέλος του ίντερνετ, λάθος. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Παρεπιπτόντως επαληθεύονται οι Μητσοτάκητες, ξέρεις. Αμάν! Αν τους είχατε ακούσει νωρίτερα, δεν θα είχαμε φτάσει στη χρεοκοπία. Συγγνώμη... Αλλά δεν θα είχαμε φτάσει. Δεν πειράζει, παιδιά. Τέλος πάντων. Προκόψατε το ερώτημα, λοιπόν, παρακαλώ. Βρήκα λοιπόν στο διαδίκτυο το σήμα σας, το οποίο έχει και το μότο του Σπύρου Σούλη, άλλαξέ το, γιατί φταίει το κράτος και όχι εμείς. Και σε κάποιο από τα άρθρα σας λέτε ότι θα δώσετε 400 ευρώ το μήνα σε 500.000 οικογένειες. Αρχηγούς οικογενειών. Σε αρχηγούς οικογενειών. Δάνειο. Αυτό δεν το αναφέρει ως δάνειο. Δάνειο. Το έχουμε πει κατά κόρον. Γιατί το έχω εδώ. Χωρίς επιτόκιο. Εκείνο το οποίο θέλω να ρωτήσω είναι ότι 400 ευρώ το μήνα, το οποίο δεν αναφέρεται ως δάνειο, ίσως να το διορθώσετε, μας κάνει συνολικά 2,4 δις ευρώ το χρόνο. Ναι. Το οποίο δεν αναφέρεται που θα το βρείτε. Το δεύτερο, λέτε ότι θα υπάρχει μέτρο για επιδότηση 2,5%, και αυτό είναι σαφές, επιδότηση 2,5% για τα σπίτια... Για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Ναι. Αυτή την επιδότηση ποιος θα τη δίνει, ποιος θα τη χρηματοδοτεί, το κράτος, ίδιες οι τράπεζες, αν είναι επαρκής... Αν τα επιτόκια είναι 20%, με 2,5% δεν σώζει. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, Πρόεδρε, απάντηση. Να απαντήσω στο θέμα το οποίο είπατε. Το πρόβλημα σήμερα στη χώρα, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά απειλείται η κοινωνική συνοχή. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια. Διότι όταν μιλάμε για αρχηγούς οικογενειών ανέργους και λέμε 500.000, 1 εκατομμύριο είναι οι άνεργοι, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αλλά οι 500.000 από αυτούς είναι αρχηγοί οικογενειών ή αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν νοικοκυριά σήμερα που δεν μπαίνει κανένας μισθός μέσα στο σπίτι. Λέμε λοιπόν ότι για όσο καιρό είναι άνεργοι, όχι για πάντα, αλλά για όσο καιρό είναι άνεργοι, πρέπει να μπορούν να έχουν ένα επίδομα, δεν είναι πολλά 400 ευρώ και βεβαίως δεν ζεις και με 400 ευρώ. Αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα.
τόσο είδαμε ότι μπορεί να μας επιτραπεί να έχουμε από το κοινωνικό ταμείο, το κοινωνικό ευρωπαϊκό ταμείο. Το κοινωνικό ευρωπαϊκό ταμείο σήμερα, με την κατάσταση της ένδυας που έχουμε στη χώρα, δεν απορροφώνται οι πόροι του. Και είναι ντροπή μας, διότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι δεν απορροφώνται. Γι' αυτό καθίσαμε κάτω και μετρήσαμε και το βγάλαμε αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια που λέτε. Μακάρι να ήταν παραπάνω, δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω γιατί δεν έχουμε. Τώρα, το θέμα των στεγαστικών δανείων. Το θέμα των στεγαστικών δανείων το ξεκινήσαμε πρώτοι εμείς και καταθέσαμε την πρόταση αυτή στη Βουλή των Ελλήνων. Τα στεγαστικά δάνεια είναι τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, έτσι. Είναι σήμερα περίπου το 50% των δανείων. Αυτό το 50% βασίζεται κυρίως σε μισθούς οι οποίοι τότε προ-κρίσης υπήρχαν. Αυτοί οι μισθοί όμως σήμερα ή έχουν πάρα πολύ ελαττωθεί, και εγώ το πήρα το παράδειγμα αυτό από τους καθαριστές του Δήμου της Αθήνας, από τους ανθρώπους καθαριότητας, οι οποίοι παίρνανε τότε 1.400 ευρώ. Σήμερα παίρνουν βία 750 με 800. Με 1.400 ευρώ μπορούσες να δώσεις 600 ευρώ μηνιαία δόση. Με 700 και 800 που παίρνουν σήμερα δεν μπορείς να δώσεις 600 ευρώ δόση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι τελικώς τα δάνεια αυτά περνάνε στο κόκκινο. Οι τράπεζες κατά πάσα πιθανότητα θέλουν να βγάλουν τα σπίτια αυτά στον πληστηριασμό. Εάν βγουν τα σπίτια στον πληστηριασμό, η αγορά θα καταρρεύσει των ακινήτων και ταυτόχρονα οι τράπεζες θα έχουν επισφάλειες. Άρα είναι προς το συμφέρον ολωνών να γίνει αποδεκτή η πρόταση την οποία λέμε, η οποία λέει ότι η δόση θα προσαρμόζεται στα σημερινά σου έσοδα, εάν τα σημερινά σου έσοδα είναι 700, θα είναι μια δόση, ξέρω εγώ, 150. Εάν είσαι άνεργος, θα σταματάει η αποπληρωμή των δόσεων χωρίς επιβάρυνση και κατά μέσο όρο βγάλαμε ότι με τα επιτόκια τα παλιά, γιατί δεν θα πάει το επιτόκιο στο 20%, έτσι μιλάμε για νομοθετική ρύθμιση, δεν μιλάμε για ρύθμιση των τραπεζών, θα μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη κατάσταση. Τώρα, η πρόταση αυτή κατατέθηκε πριν από 2 μήνες. Δεν την ψηφίσανε τα κόμματα της συγκυβέρνησης. Τώρα χαίρομαι, διότι άκουσα και Σαμαρά και Βενιζέλο να την υιοθετούν. Μακάρι να την υιοθετήσουν. Εμείς ούτως ή άλλως είμαστε υπέρ της συνεργασίας. Μακάρι να την υιοθετήσουν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τον εφιάλτη εξόδο από το σπίτι. Τα χρήματα που θα βρεθούν, ποιος θα τα δώσει? Το 2,5% ποιος θα το δώσει? Το 2,5% θα είναι από το Ταμείο Ανακεφαλοποίησης των Τραπεζών. Οι τράπεζες ανακεφαλοποιούνται. Είναι προς όφελος, σας είπα πριν, και των τραπεζών. Και θα σας πω και κάτι το οποίο ακούγεται λίγο έτσι προκλητικό. Αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι τη μόνη νομοθετική ρύθμιση την οποία κάναν τα κόμματα ήταν να ρυθμίσουν τα δικά τους χρέη στην Αγροτική Τράπεζα και να πάρουν τα 50 εκατομμύρια επιδότηση. Σωστό. Δηλαδή, αν μπορούν να νομοθετούν για την Αγροτική Τράπεζα, για την οποία κατά τα άλλα κόπτεται ο κύριος Σαμαράς ότι δεν δίνει δάνεια στους αγρότες, όπως μας είπε προχθές στην Κρήτη, η Αγροτική Τράπεζα νομοθετικά ρυθμίστηκαν τα χρέη, τα 180 εκατομμύρια των κομμάτων. Λοιπόν, να ρυθμίσουμε νομοθετικά τα χρέη της πρώτης κατοικίας. Δεν λέω για τη βίλα σου, αν έχεις πάρει στην Μύκονο, δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Κουλιουμτζόπουλος Κυριάκος, εκπαιδευτικός. Κυρία Μπακογιάννη, σας έχω ακούσει πολύ συχνά να μιλάτε για διαρθρωτικές αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις. Διαβάζοντας ένα άρθρο που ήταν στους γερμανικούς Times, ο κύριος Ράσμουσεν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας... Ο Ράσμουσεν δεν είναι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Ράσμουσεν. Τράπεζας. Ο Ράσμουσεν. Ναι, μάλιστα. Ναι. Αναφέρθηκε στις διαρθρωτικές αλλαγές, λέγοντας ότι οι χώρες που έχουν δημοσιονομικό πρόβλημα πρέπει να παρέμβουν στο θέμα της ελαστικότητας της εργασίας και του κοινωνικού κράτους. Εσείς κάτι τέτοιο θέλετε να κάνετε με τις διαρθρωτικές αλλαγές? Όχι. Σήμερα το κοινωνικό κράτος, για να μιλήσουμε γι' αυτό, νομίζω που μας καίει πάρα πολύ. Σήμερα στην Ελλάδα το κάθε νοικοκυριό παίρνει 1.100 ευρώ σε αναλογία. Οι δαπάνες αυτές στην Ελλάδα δεν πιάνουν τόπο. Ως ποσοστό του ΑΕΠ μας έχουμε ψηλές κοινωνικές δαπάνες. Ως αποτελεσματικότητα κοινωνικών δαπανών είμαστε πάτη. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί. Η απάντηση δική μας είναι πρώτον ότι
Δεν σας λέω τώρα για όλα τα τραγελαφικά που συμβαίνουν, οι τυφλοί που βλέπουν, οι ταξιτζίδες, οι παραπληγικοί που τρέχουν κτλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το πολύ και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η ισοπεδωτική λογική των δαπανών, την οποία είχαμε παραδείγματος χάρη πολύτεκνους. Είχε δικαίωμα να πάρει, τέλος πάντων, για να μην παρεξηγηθώ, τα χρήματα των πολυτέκνων και ο πάμπλουτος και ο φτωχός και ο μέτριος. Αυτό όμως είναι λάθος. Ας την επιβράβευση των τριών παιδιών. Επί της ουσίας, εάν έχεις χρήματα και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι εύπορος, δεν σου χρειάζεται από τον Έλληνα φορολογούμενο στήριξη για τα τρία ή για τα τέσσερα παιδιά. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Αντίθετα, ο Μπαρμπαμίτσος στο χωριό, ο οποίος έχει τα πολλά παιδιά, έχει πραγματική ανάγκη. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη λογική πρέπει να δούμε τα επιδόματα πρόνοιας. Εάν δεν τα δούμε με αυτή τη λογική, δεν πρόκειται να έχουμε καμία απόδοση. Μάλιστα. Εγώ επειδή έχω επειδή εγώ έχω ένα ιδιαίτερο θέμα με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι, ιδιαίτερα τους ανθρώπους που δεν μπορούν να περπατήσουν. Ξέρετε τι θα πει να σηκώσεις ένα παραπληγικό από την καρέκλα. Εγώ είμαι 1,84 όπως είπα πριν. Και θεωρητικός, αρκετά δυνατός άνθρωπος. Δεν μπορώ να σηκώσω παραπληγικό. Άρα όταν κόβεις το επίδομα από τον παραπληγικό και το κόβεις και από τον άλλον που είναι γερός κατά τον ίδιο τρόπο, κάνεις έγκλημα. Άρα κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να αξιολογήσουμε ποιος έχει ανάγκη. Αν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Και αυτός να έχει πραγματικά ανάγκη. Και ο άλλος που δεν έχει να μην πάρει. Διότι απλούστατα δεν υπάρχουν λεφτά. Παρακαλώ, όνομα και ερώτηση. Καλησπέρα σας. Τι θέλετε να με αναθεματίσετε για 30 χρόνια πολιτική ζωή στη χώρα. Ναι. Καλησπέρα. Σας παρακαλώ θερμά, πετάγεστε χωρίς μικρόφωνο, το ξαναλέω. Ακούω εγώ. Είναι όμως, τηλεόραση. Ακούω καλά ακούτε. Εγώ. Όσοι μας ακούν όμως ακούν μόνο εσάς. Δεν ακούν κουφή. Την ερώτηση. Ελάτε παρακαλώ. Παπαλιάκος Κώστας λέγομαι. Για την ταμπακέρα που είπατε πριν που θα βρεθούν τα λεφτά, μια και οι Κινέζοι δεν δανείζουν, οι Ρώσοι δεν δανείζουν. Τα λεφτά τα έχετε βρει. Πήρατε από τα δικά μου τα ομόλογα, πήρατε από τη δική μου τη σύνταξη. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, πρόκειται να πάρετε, να βάλετε εμένα να πληρώσω το κεφάλαιο και τους τόκους για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών? Πρώτα απ' όλα δεν το πήραμε. Έτσι σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Ιδιαίτερα για το θέμα των ομολογιούχων, το μόνο κόμμα το οποίο ξεσήκωσε θύελα στη Βουλή των Ελλήνων ήμασταν εμείς. Τρεις φορές έφερα τον κύριο Βενιζέλο στη Βουλή, τρεις φορές με διαβεβαίωσε ότι έχει λάβει μέρημνα για το θέμα των φυσικών προσώπων που έχουν ομόλογα, το οποίο για μένα ήταν τεράστιο σφάλμα, πέραν της αδικίας, διότι ήταν άνθρωποι που εμπιστευτήκαν τα λεφτά τους στο ελληνικό κράτος, είναι και θέμα αδικίας και βλακείας για το μέλλον, διότι η Ελλάδα θα ξαναχρειαστεί να δανειστεί εσωτερικά. Ποιος θα εμπιστευτεί τα λεφτά του ποτέ πλέον σε ελληνικά ομόλογα στο ελληνικό κράτος? Άρα ήταν διπλό το αδίκημα. Τώρα υπάρχει μία πρόταση, την οποία πρέπει να μελετήσουμε μετά τις εκλογές, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτή την αδικία να τη διορθώσουμε, και πρέπει να διορθωθεί. Ας μην πω τώρα στις λεπτομέρειες της πρότασης. Τώρα με αφορμή όμως το περί συντάξεως που είπε ο φίλος μας, ο συμπολίτης μας, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η στάση σας στο θέμα των πολύ χαμηλών συντάξεων που έχουν πληγεί. Αν δηλαδή, και το λέω γιατί για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός της έχουν δεσμευθεί ότι εκεί κάτι θα κάνουν. Κάπως θα προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν τμήμα τουλάχιστον των χρημάτων που χάθηκαν. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Λέτε ότι είναι ψεύτικη υπόσχεση. Πιστεύω ότι είναι ψεύτικη υπόσχεση και πιστεύω ότι, κύριε Χατζηνικολάου, όταν δεν μπορέσανε να βρουν οι δυο τους και είχαν και τον Καρατσαφέρη μέσα οι τρεις τους, 350 εκατομμύρια για να μην κοπούν οι επικουρικές συντάξεις. Πώς θα βρεθούν σήμερα? Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ δεν το πιστεύω. Όνομα και ερώτηση. Αλλά να πω μια στιγμή για τις συντάξεις κάτι. Δεν απάντησα για τις συντάξεις. Και για την ανακεφαλαίωση, ποιος θα την πληρώσει? Την ανακεφαλαιοποίηση δεν την πληρώνεται. Δεν την πληρώνει ο ελληνικός λαός, την πληρώνουν οι δανειστές. Αλλά όχι στη φάση αυτή.
Αλλά τα επιστρέψαμε, δηλαδή τα πληρώσαμε ήδη με το PSI, έτσι, με το κούρεμα. Αλλά αυτό το οποίο λέτε για τη συντάξη, κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα ευρωπαϊκή στην οποία παίρνουν οι άνθρωποι σύνταξη 50 και 52 ετών. Και εγώ, επειδή θέλω να είμαι ξεκάθαρη, αυτό δεν γίνεται. Εάν δεν... Δεν ακούγεστε όσοι μιλάτε χωρίς μικρόφωνα. Επιτρέψτε μου να πω ότι μπορείτε να διαφωνείτε. Σαφώς. Αλλά δεν μπορείτε να παίρνετε σύνταξη 50 χρονών. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται σε κανένα μέρος του κόσμου και δεν γίνεται διότι απλούστατα δεν βγαίνουν τα ταμεία. Λοιπόν, εγώ που σας μιλώ, θα μπορούσα να είχα πάρει σύνταξη 36 ετών. 15 ετία με δύο ανήλικα παιδιά, απλούστατα. Φαντάζεστε το εν Έλληνα φορολογούμενο να με πληρώνει εμένα μέχρι το βαθύ γύρας που έχω σκοπό να πεθάνω και να έχω δουλέψει 15 χρόνια στη ζωή μου. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε, το όνομα και ερώτηση, καλή, παρακαλώ. Δεν μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να Πρόεδρε. Δουλέψουμε. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, παρακαλώ μην κάνετε ερωτήσεις χωρίς μικρόφωνο. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν τους έβγαλα αυτούς τους νόμους. Δεν μπορείτε να με καταλάβετε. Υπήρξε και πολιτική. Δεν μπορείτε να με καταλάβετε και με αγχώνετε πολύ. Δεν μας ακούνε. Μα δεν μας ακούνε. Είναι, πρέπει να κάνει insert στο μυαλό μας ότι είμαστε στην τηλεόραση. Δεν είμαστε μόνοι μας. Μας ακούν και άλλοι. Όποιος ομιλεί χωρίς μικρόφωνο δεν ακούει, δεν ακούγεται. Δοξάζεται μη ακουόμενος. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Θεοδόσης Εκίζογλου. Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Πρόεδρε, διαβάζω στη σελίδα του στο ίντερνετ του DC, πως με την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, της δεύτερης δανειακής σύμβασης, να ξεκαθαρίσει η Ευρώπη την παραμονή της Ελλάδας στο κοινό νόμισμα. Θέλω να ρωτήσω μήπως αυτοεκβιαζόμαστε. Δηλαδή, βλέπουμε την Μέρκελ να λέει πως είναι αδιανόητη η έξοδος της Ευρώπης, της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Παρ' όλα αυτά, εμείς, ενώ μας το λένε αυτό, τους ζητάμε να μας το εγγυηθούν, αφού τηρήσουμε τα εδάφια που έχουμε υπογράψει. Δηλαδή, μήπως δεν χρειάζεται, ας πούμε, να αυτοκβιαζόμαστε τόσο πολύ. Μήπως φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, δηλαδή. Και... Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι οι απανωτές δηλώσεις, οι οποίες γινόντουσαν από τους Ευρωπαίους, αρμοδίους, κυβερνητικούς και μη παράγοντες, μας κόστησαν πάρα πολύ. Έτσι, καταστρέψανε ουσιαστικά. Ο Κόλ είχε πει ότι εάν ήταν εκείνος τον Δεκέμβρη του 9, θα είχε κάνει μία δήλωση και το θέμα της Ελλάδος θα είχε κλείσει. Αντίθετα, οι υπόλοιποι από τις απανωτές δηλώσεις, συνήθως αλλοσυγκρουόμενες, δημιούργησαν μία ατμόσφαιρα από την οποία επιδεινώθηκε με τα βεβαιότητα η κρίση. Άρα αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σαφές είναι ότι και η Ευρώπη δεν μπορεί να παίζει ντόμινο πάνω στις πλάτες μας. Ναι, κάποια στιγμή... Εμείς ζητάμε εγγύησεις για πράγματα που αυτοί μας εγγυώνται. Αυτό λέω. Δηλαδή... Μακάρι να μας τα εγγυώνται. Διότι αν τα εγγυώνται πραγματικά, δεν θα είχαν τον κύριο Σόιμπλε να βγαίνει κάθε μέρα και να κάνει και μία δήλωση η οποία να μεγαλώνει τα σπρέτ. Είναι η προϊσταμένη του κυρίου Σόιμπλε. Επιτρέψτε μου, επειδή κάποια μικρή σχέση με αυτούς τους ανθρώπους την έχω, σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, λέτε να μπλοφάρει η Μέρκελ όταν λέει ότι... Δεν μπλοφάρει. Προσπαθεί να δώσει ένα μήνυμα το οποίο αφορά περισσότερο σήμερα την Ιταλία και την Ισπανία για να κρατήσει το ευρώ ζωντανό. Αλλά η κρίση αυτή στην Ευρώπη σήμερα έχει αμφισβητήσει τα πάντα. Μήπως δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε θεωρώ... εμείς ακριβώς αυτή τους τη φοβία ότι θέλουν να διατηρηθεί το ευρώ ζωντανό για να το εκμεταλλευτούμε υπέρ μας. Και να τους κάνουμε τι, να τους εκβιάσουμε, λέτε. Όχι να τους εκβιάσουμε, αλλά να μην στρωθούμε σαν χαλί και να αυτοκβιαστούμε. Γιατί εμείς εκβιαζόμαστε μόνοι μας. Κοιτάξτε, δεν εκβιαζόμαστε μόνοι μας. Εμείς χρειαζόμαστε δανεικά. Ας το καταλάβουμε. Όταν χρειάζεσαι δανεικά, είσαι δυστυχώς σε πολύ δυσμενή θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα πιστεύω ότι η Ευρώπη, επειδή μετά από την πιθανή εκλογή Ολλάντ, με την πτώση της κυβέρνησης στην Ολλανδία, με μια μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει, πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν καταλήξει σε μια σωστή απόφαση που είναι τα ευρωομόλογα τα αναπτυξιακά. Αυτό θα δώσει αναπνοή και στις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωζώνης
και σε εμάς. Δηλαδή θα δώσει ένα πρόσθετο κεφάλαιο ρευστότητα στην ελληνική αγορά, εκτός από αυτό το ταμείο που λέμε των 30 δισεκατομμυρίων με τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, έτσι ώστε να πέσει χρήμα στην αγορά. Διότι αν στην αγορά μας δεν πέσει χρήματα, την έχουμε βάψει. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα σας. Αλεξάνδρα Δουδίκα ονομάζομαι. Καταρχήν, λίγο πιο δυνατά να σας θέλω να κάνω μία διαπίστωση. Επειδή σε πάρα πολλές συνεντεύξεις που έχω παρακολουθήσει δικές σας, δηλώνατε τη λέξη λάθος και όση ώρα συζητάμε, την έχετε πει τουλάχιστον 10 φορές. Θέλω να σας πω ότι εγώ, σαν ιδιωτικός υπάλληλος, αν έκανα λάθη στην εταιρεία μου, θα με είχαν απολύσει. Μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω. Έχετε δηλώσει πρόσφατα σε κάποιο κανάλι ότι θα συνεργαζόσασταν και με τον ίδιο το διάβολο για να κάνετε το καλό. Σωστά. Ετοιμάζεστε να συνεργαστείτε και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ, όπως έχετε δηλώσει. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος ήταν ο κύριος υπαίτιος για την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, πώς σας είναι τόσο εφικτό να συνεργαστείτε μαζί του? Ευχαριστώ πολύ. Καλή ερώτηση. Εάν στην πολιτική επιτρέπεις τον εαυτό σου να βάλεις τα όποια προσωπικά σου συναισθήματα πάνω από το συμφέρον της χώρας, δεν πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά. Άρα εγώ δεν θα το επιτρέψω αυτό στον εαυτό μου. Εάν χρειάζεται μια ευρύτερη συνεργασία δυνάμεων, οι οποίες είναι πεπισμένες ότι πρέπει η χώρα να μείνει μέσα στο ευρώ και ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη μέσα στην Ευρώπη, και αν υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία που θα δεσμεύει όλους με γραπτό κείμενο για το τι πραγματικά θα κάνουμε την άλλη μέρα, καθόλου δύσκολο δεν είναι. Εμείς τη βάζουμε πάνω στο τραπέζι, βάζουμε τη μείωση της φορολογίας, το οποίο είναι βασικό, την αλλαγή του κομματικού συστήματος, με την έννοια ότι εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δώσει και ένα συμβολισμό το ίδιο το πολιτικό σύστημα, δηλαδή να μειώσει κατά 50% τις συντάξεις των βουλευτών, τους μισθούς των βουλευτών, να κατεβάσει τους βουλευτές από 300 σε 200. Εμένα, τη Δημοκρατική Συμμαχία, δεν μπορώ να σας πω ότι με συμφέρει να λέω ότι πρέπει να μείνουν 200 βουλευτές. Γιατί αν θέλω να βγάλω 15 στη Βουλή, δεν θα είναι προς όφελός μας. Αλλά δεν χρειάζονται 300 βουλευτές. Κατόπιν τούτου, διάφορες τέτοιου είδους προτάσεις. Νομίζω ότι αν αυτό συμφωνηθεί, από εκεί και πέρα δεν είναι τα δικά μου προσωπικά αισθήματα, ούτε για τον κύριο Σαμαρά, ούτε για τον κύριο Βενιζέλο. Πρόεδρε, δώσετε μία απάντηση γραπτό. Στο περί λάθους. Με συγχωρείτε, όταν φτάνει η Ελλάδα εδώ που έφτασε, και διαπιστώνουμε ποια ήταν τα λάθη όλοι μαζί, διότι δεν τα διαπιστώνει ένας μόνο. Βεβαίως είμαι έμπειρη. Αλλά, με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να μου πείτε εμένα ότι έπρεπε εγώ να ξέρω περισσότερα από όσα ξέρανε παγκοσμίως όλοι οι περίφημοι οικονομολόγοι, οι οποίοι όλοι εκ των υστέρων ανακαλύψαν την ελληνική κρίση. Όνομα και ερώτηση. Αλλά, ναι. Εάν δεν μάθεις και από τα λάθη τα οποία έχεις κάνει και δεν έχεις και το θάρρος να τα πεις, τότε είσαι αδιόρθωτος. Και εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι πρέπει να μαθαίνεις, να τα λες, να τα διορθώνεις και να μάχεσαι για την επόμενη μέρα. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Περικλής Φιλιόπουλος, είμαι στέλεχος επιχείρησεων και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κάνει ποτέ φτωχή. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες. Ήταν η μόνη περίοδος της ζωής μου, στην οποία πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Το φτωχή πώς το εννοώ? Τι εννοείτε? Το φτωχή πώς το εννοώ? 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Εσείς. Διότι απλούστατα οι συντάξεις του πατέρα μου τότε είχαν δεσμευτεί το σύνολο των καταθέσεων των γονιών μου. Ήμασταν εξόριστοι. Μας ζούσε ένας φίλος του πατέρα μου με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Και αν θέλετε, από 15 ετών όλες μου οι δουλειές τις οποίες έχω κάνει ήταν αυτές οι οποίες με συντηρούσαν. Άρα ναι, έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει. Αλλά η πραγματική μου αίσθηση δεν προήλθε από βιωματική εμπειρία. Προήλθε από τη δουλειά μου στην Βρετανία, από τη φτωχότερη περιοχή της Ελλάδος, από την επαφή μου με ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε δραματική κατάσταση. Και δεν σημαίνει και δεν δέχομαι από κανέναν να μου κάνει μάθημα
ότι κάποιος ο οποίος γεννήθηκε τυχερός στη ζωή του δεν είναι σε θέση να καταλάβει τον πόνο ή την αγωνία του αλλουνού. Οι φτωχοί όμως δεν καταλαβαίνουν τους πλούσιους. Δεν νομίζω. Τι εννοείται κολοτούμπα και δεν πρέπει να πληρώνεται αυτό? Αυτό θα ρωτήσω τον κύριο Σωμερά, όχι εμένα. Εγώ δεν έκανα κολοτούμπα. Είναι μια γενική ερώτηση. Τι σημαίνει κολοτούμπα? Κολοτούμπα και σημαίνει... πρέπει να πληρώνεται αυτό. Κολοτούμπα... Διότι διαχειρίζεστε την προσωπική μου περιουσία. Κολοτούμπα σημαίνει είπα ξύπα. Εγώ δεν είπα και ξύπα. Τα ίδια πράγματα πίστευα πριν από 2,5 χρόνια. Τα ίδια πράγματα λέω εδώ και 2,5 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει κανένας λαϊκισμός σήμερα και επέλεξα τον αντίθετο δρόμο. Συνειδητά, διότι πιστεύω ότι στον όποιο φτωχό Έλληνα, στην όποια μάνα η οποία έχει σήμερα το άνεργο παιδί της και έχει δώσει το αίμα της ψυχής για να το σπουδάσει, εγώ το ελάχιστο που της χρωστάω είναι να της πω την αλήθεια. Και να μην της καλλιεργώ ψεύτικους κόσμους και να κάνω εμπόριο ελπίδας. Κύριε Παγκογιάννη, καλησπέρα. Καραΐσκος Δημήτρης, λέγομαι δικηγόρος. Θέλω να ρωτήσω, εάν είχατε απέναντί σας ένα νέο 20 χρονών, τι θα του λέγατε ευθέως όταν δεν υπάρχει δουλειά εξ όσων γνωρίζω, να βρει εύκολα, και ποιο είναι το μέλλον του, τόσο απλά, σε ένα νέο φοιτητή? Τους βλέπω πίσω σου. Σίγουρα. Υπάρχουν πολλοί. Α, ναι, υπάρχουν πολλοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί, σίγουρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί και αυτό που θα τους έλεγα είναι ότι πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να δημιουργηθούν δουλειές ξανά στην Ελλάδα. Και ότι οι δουλειές αυτές δεν θα είναι από το κράτος. Ότι οι δουλειές αυτές με μισθούς όχι πείνας και Βουλγαρίας, γιατί είναι λάθος η αντίληψη. Εάν πραγματικά οι μισθοί είναι μισθοί Βουλγαρίας, η Βουλγαρία θα, παιδιά, θα ήταν επενδυτικός παράδεισος. Δεν είναι όμως. Σήμερα δεν πάνε επενδύσεις στη Βουλγαρία. Παρά το ότι η μισθή είναι εκεί. Άρα το πρόβλημα... Ναι. Γιατί? Διότι θέλουν να αποφύγουν... Κοστίζει 50% λιγότερο από την Ελλάδα. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο το πρόβλημα... Πιστεύετε ότι ακουστήκατε? Παιδιά, εάν όμως με ρωτάτε όλοι μαζί, δεν προλαβαίνω. Όχι, τουλάχιστον πείτε το να το ακούσουμε. Γιατί απαντάει χωρίς να ακούσει. Μιλάμε για τη Βουλγαρία, όπως είπε και εδώ ο φίλος. Στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή ανοίγουν 1.500 ελληνικές επιχειρήσεις. Το καλάθι της αγοράς εκεί, ελληνικά προϊόντα συζητάμε, πουλούνται 50% φτηνότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Συμφωνώ. Άρα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, συγγνώμη, να κάνω τη συνέχεια. Να μην πείτε το δεύτερο, γιατί έχετε ρωτήσει και πριν και από εκεί θα φάω ξύλο. Τώρα να δώσω ναι, κάντε ένα σχόλιο σε αυτό, βεβαίως. Θα έρθω, ένα λεπτό, να δίνω όμως καμιά απάντηση, γιατί θα έρθω. Εάν μου την πέφτετε όλοι μαζί, παρακαλώ, δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Απαντήστε λοιπόν, και θα σας την πέσουμε μετά. Οι λύσεις είναι, δεν είναι η μείωση των μισθών. Εμείς το καταθέσαμε αυτό και με την ευρωπαϊκή πρόταση των φιλελευθέρων, όχι μείωση μισθών. Ναι στην κατάργηση των 240 αντικινήτρων που έχουμε για την επιχειρηματικότητα. Ναι στη στήριξη με κίνητρα και ναι σε σταθερό φορολογικό σύστημα. Διότι άμα αλλάζεις, μόνο εγώ πέρσι ψήφισα 10 διαφορετικά φορολογικά νομοσχέδια. Ποιος θα έρθει να επενδύσει σε μια χώρα τα λεφτά του, όπου κάθε μήνα πρέπει να είσαι online με τη Βουλή των Ελλήνων για να δεις πού πήγε η φορολογία? Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα αυτά τα τρία απλά πράγματα πρέπει να γίνουν και όχι να μειωθούν οι μισθοί, για να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Όνομα και ερώτηση. Παρακαλώ, μην ρωτάτε χωρίς μικρόφωνο. Γεια σας. Όχι, δεν ψήφισα κανένα φορολογικό νομοσχέδιο, είναι η απάντηση. Ελάτε, κυρία όνομα και ερώτηση. Μείωση μισθών, πότε είναι, σε τι? Κυρία Παγκογιάννη, θέλω να σας παρακαλέσω. Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Μην απαντάς όταν δεν έχει μικρόφωνο αυτός που σε ρωτάει. Δεν ακούγεται η ερώτηση και ακούγεται μία ξεκάρφωτη απάντηση. Νομίζω μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Σας παρακαλώ από την αρχή. Έχω την αγωνία για αυτούς που μας βλέπουν στο σπίτι. Ακούνε απαντήσεις που δεν μπορούν να τις συντεριάξουν με ερώτηση. Διότι μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν. Δεν έχει βρεθεί τεχνολογία ακόμη, άνευ μικροφώνου. Κυρία Παγκογιάννη, γεια σας. Ονομάζομαι Ραφιός Νίκος και είμαι 20 ετών και φοιτητής. Και θέλω να ενισχύσω την άποψη του κυρίου πριν, ο οποίος είπε τι μέλλον έχουμε εμείς σε αυτή τη χώρα.
και αν θα βρούμε κάποιο επάγγελμα. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό. Επειδή είμαι φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις, δεν είμαι από τους γνωστούς φοιτητές, θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον εμείς οι φοιτητές ακούμε ότι το μνημόνιο στο Πανεπιστήμιο από τους ίδιους μας τους καθηγητές απέτυχε και είναι μια αποτυχημένη συνταγή και θα ζήσουμε τις επιπτώσεις η γενιά μας του μνημονίου, και επειδή εσείς είστε μια βουλευτής που και το κόμμα το οποίο ιδρύσατε μετέπειτα ενίσχυσε το μνημόνιο, θέλω να μου πείτε, να μην άκουσα τους καθηγητές μου τελικά στο Οικονομικό μου Πανεπιστήμιο, το οποίο θεωρείται και το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, δεν κάνω λάθος. Και πείτε μου εσείς, έχετε μια πιο σωστή άποψη, η οποία δεν είστε οικονομολόγος, γιατί εσείς έχετε το δικαίωμα και ψηφίζετε στη Βουλή. Και κάτι ακόμα να σας ρωτήσω. Έχω ακούσει πολύ, ενισχύεται πολύ άποψη ότι διαπραγματευτήκαμε το μνημόνιο χωρίς οικονομολόγους και κυρίως με πολιτικούς. Πιστεύετε ότι αυτό είναι σωστό, γιατί από ό,τι βλέπω με την ψήφο σας ενισχύσατε αυτή την επιλογή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι δεν διαπραγματευτήκαμε καθόλου το μνημόνιο. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αποτυχία της κυβέρνησης Παπανδρέου είναι ότι φτάσαμε όπως φτάσαμε στο μνημόνιο, αφού είχαμε κάνει τερατώδη πράγματα, αφού δεν προχωρήσανε τα πρώτα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν, αφού δεν προχωρήσαμε σε καμία σοβαρή συζήτηση και καμία διαπραγμάτευση και φτάσαμε στις 6 Μαΐου του 10 σε μια κατάσταση που ή παίρναμε το δάνειο εκείνο που ήρθε μαζί με το μνημόνιο ή κάναμε στάση πληρωμών. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Με ρωτάτε λοιπόν εάν ήταν σωστή η διαπραγμάτευση. Αλλά αυτό το διαψεύουν οι καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιατί εμείς είμαστε καθημερινά και παρακολουθούμε τις διαλέξεις. Και δεν υποστηρίζουν αυτή την άποψη ότι θα γίνονταν στάσεις πληρωμών και δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Σκίζουν τα χαρτιά τους. Και μας λένε συγκεκριμένα. Είπαν ότι θα σκίσουν τα χαρτιά τους και θα ζητήσουν τον κύριο Παπακοσταντίνου να τους πούνε αν διδάσκουν σωστά ή αν διδάσκουν λάθος. Να σας πω κάτι. Να σας ρωτήσω λίγο ανάποδα εγώ. Εσείς πιστεύετε ότι ένας πολιτικός, ο οποίος παίρνει την ευθύνη να ψηφίσει κάτι, το οποίο εν γνώση του ξέρει ότι είναι τελείως αντιδημοφιλές, εξαιρετικά δύσκολο, εξαιρετικά, αν θέλετε, επώδυνο για την κοινωνία, το κάνει γιατί έχει κάποιο συμφέρον, το κάνει γιατί έχει κέρδος. Όνομα, παρακαλώ, 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 παρακαλώ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Όνομα και λοιπόν, ερώτηση. Λοιπόν, ένα λεπτό, επειδή σας βλέπω πολύ παθιασμένους, θα σας πω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Για να φτάσει ένας άνθρωπος να πηγαίνει με τέτοια προσπάθεια να πληρώνει αυτό το όποιο πολιτικό κόστος πλήρωσε ένας άνθρωπος σαν και εμένα, βρέθηκε έξω από το κόμμα του, διαγράφει από το κόμμα του, πετάχτηκε έξω και ούτω καθεξής. Αυτό δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αν πραγματικά δεν πιστεύει ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Εάν πάλι έρθει κάποιος, ο διάσημος καθηγητής τον οποίο μου είπατε, ή οι πολλοί καθηγητές τους οποίους μου λέτε, οι οποίοι θα έρθουν, θα παρουσιαστούν και θα μας πούνε ποια είναι η άλλη λύση, εγώ είμαι έτοιμη να ακούσω. Αλλά μέχρι στιγμής ακούω την κριτική. Ακούω ότι απέτυχε το μνημόνιο, το οποίο πράγματι απέτυχε γιατί δεν γίνανε διορθωτικές αλλαγές. Ακούω όλα αυτά, με τα οποία το 60% συμφωνώ. Μου λείπει το δεύτερο σκέλος. Και το δεύτερο σκέλος είναι ποιος θα μας δανείσει για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Το όνομά σας. Αυτό δεν το έχω από παρακαλώ κανένα καθηγητή. Ελάτε. Καλησπέρα. Τζαφλέχες ονομάζομαι. Επειδή εγώ έχω τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και επειδή ετοιμάζομαι να το σκίσω το πτυχίο. Μιλάτε όλοι για ανάπτυξη εδώ και χρόνια. Εδώ και 2-3 χρόνια. Πώς θα έρθει αυτή η ανάπτυξη? Θα πέσει? Όχι βέβαια. Πώς θα έρθει? Πότε θα έρθει? Όταν πέφτει ο κόσμος στους δρόμους. Δεν έχετε αναρωτηθεί, ξέρετε τι γίνεται έξω? Νομίζετε ότι ξέρετε? Νομίζω δεν ξέρετε. Έξω ο κόσμος παραμιλάει. Αστειεύεστε. Πώς θα έρθει αυτή η ανάπτυξη? Μιλάει η Ευρώπη, μιλάνε εδώ όλοι η ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη πώς? Εδώ θέλει κομμάντος. Οικονομολόγους κομμάντος. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν. Βόμβες. Βόμβες κινήσεων άμεσες για ανάπτυξη. Λοιπόν. Πώς θα έρθει? Εμείς που δεν έχουμε κομμάντος οικονομολόγους, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είδα κανένα. Πρέπει να έχει η Ελλάδα κομμάντος οικονομολόγους. Εντάξει. Τ' άκουσα.
Επειδή αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μπορεί ο καθένας να κάνει, κάνει, αυτό το οποίο καταθέσαμε εμείς ως σχέδιο δίνει τη βάση για να μπορεί να ξαναξεκινήσει ή να ανατραπεί, για να το πω αλλιώς, η φυσιακή πορεία και να ξαναρχίσει να μπαίνει η Ελλάδα στον δρόμο μιας ανάπτυξης. Θα γίνει αύριο? Όχι. Διότι η ύφεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει καταρχήν να σταματήσει λοιπόν η ύφεση και να αρχίσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε. Γιατί δεν υπήρξε ανάπτυξη και γιατί υπήρξε μια τόσο βαθιά ύφεση, επιμένω κουραστικά, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς, γιατί δεν έγιναν οι διορθωτικές αλλαγές. Διότι συνεχίζαμε να έχουμε τις μαύρες τρύπες. Θα μπορούσε παράλληλα. Με τα μέτρα των κοψιμάτων να γίνουν και αναπτυξιακά. Ποια είναι τα αναπτυξιακά μέτρα? Εσείς θα μας πείτε, εσείς ζητάτε ψήφο. Εμένα, αν με βάλετε, θα σας πω αμέσως. Για πέστε μου εσείς αμέσως. Καταρχάς, είμαστε η Ελλάδα. Πώς μπορεί η Ελλάδα να έχει ανάπτυξη? Ναυτιλία, τουρισμός, αγροτιά, τεχνολογία, κίνητρα στους επιχειρηματίες. Αμέσως. Αυτή τη στιγμή. Αυτά παράλληλα δεν μπορούσαν να γίνουν. Παράλληλα. Μου επιτρέπετε όμως να σας πω κάτι. Ναι, αλλά μου λέτε πώς θα γίνει ανάπτυξη. Ναι, όχι. Ρητορικό είναι το ερώτημα. Σας απαντώ. Αυτή τη στιγμή 7 δισεκατομμύρια χρωστάει αυτό το κράτος στις ελληνικές επιχειρήσεις. 7 δισεκατομμύρια. Εάν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια δινόντουσαν και δεν τάχει να τα δώσει όπως δηλώνει, κατά τη γνώμη μου τώρα με τα τελευταία χρήματα που θα πάρουμε οφείλει να τα δώσει, για να μπορέσουν καταρχήν να κρατηθούν ζωντανές οι υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι εξαγωγικές, στις οποίες και χρωστάει από επιστροφή ΦΠΑ μέχρι ό,τι διάολο θέλεις, δηλαδή μέχρι δεδουλευμένα, μέχρι εφάπαξ, τα πάντα. Λοιπόν, άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι το κράτος πρέπει να πληρώσει. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αρχίσουν να υπάρχουν δυνατότητες στήριξης, οι οποίες σήμερα τον εθνικό προϋπολογισμό δεν υπάρχουν, γιατί είπαμε είναι ελλειμματικός. Άρα πρέπει να υπάρξει αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επειδή αυτό το κράτος ήταν ανίκανο να τα απορροφήσει αυτά τα κονδύλια, ακόμα και τα κονδύλια για τα κέντρα υποδοχής δεν απορροφήθηκαν και πήγε ο κύριος Χρυσοχοΐδης προχθές. Α? Τίποτα δεν απορρόφησε από την Ευρώπη. Η ουσία είναι ότι η τελευταία επίσκεψη του κ. Χρυσοχοΐδη του είπε ο αρμόδιος Κομισάριος ότι τα χρήματα είναι εδώ και δεν τα έχετε αγγίξει. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα λοιπόν συνολικά, η πρόταση είναι να πάνε σε ένα ταμείο. Το ταμείο αυτό είναι ένα ταμείο περίπου 30 δισεκατομμυρίων, το οποίο θα στηρίξει νέες επενδύσεις στη χώρα. Για να τις στηρίξει αυτές, πρέπει να είναι επενδύσεις στους χώρους που λέτε, που είναι οι πιο επωφελείς και δημιουργούν και αγορά εργασίας. Πότε? Να σας πω. Θα είναι αργά. Όσο καθυστερούμε, θα είναι αργά. Έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Συμφωνώ. Έπρεπε όσοι μπορείτε να ουρλιάζετε για αυτό το πράγμα. Ναι, ουρλιάζουμε κάθε μέρα επί 2,5 χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει μία αντίληψη αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα έχει απολύτως καταστραφεί. Έτσι. Και είναι διάχυτη. Και είναι διάχυτη και η απελπισία στον κόσμο. Και όπως σωστά λέτε, ο κόσμος παραμιλάει. Υπάρχει κόσμος σήμερα που δεν μπορεί να πληρώσει χαράτσι, δεν μπορεί να πληρώσει νίκη, χρωστάει στο ΙΚΑ. Δηλαδή, 30.000 άστεγοι. Ξαφνικά. Ναι, είναι μια κατάσταση τραγική. Μπροστά λοιπόν σε αυτή τη τραγική κατάσταση, το ερώτημα είναι, παραδίδεσαι ή δίνεις τη μάχη? Ανάμεσα στα δύο παιδιά, εγώ επέλεξα να δώσω σωστά τη μάχη. Με λόγια μπορούμε να τα πετύχουμε όλα, δεν ξέρω. Ερώτημα. Αλλά πάνω θα δώσουμε τη μάχη. Όνομα και ερώτηση. Φέη Καραΐσκου λέγομαι. Θα ήθελα να ρωτήσω, δίνετε τη μάχη πάντα, εσείς όλοι οι πολιτικοί, προεκλογικά συνήθως, και πάντα βρίσκετε λύσεις για όλα τα θέματα, είτε αφορούν στην οικονομία, είτε στην κοινωνία, είτε οπουδήποτε. Μετεκλογικά δεν έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε ό,τι έχετε προκηρύξει προεκλογικά. Θα μπορούσατε να κάνετε εισαγωγή πρότασης για την ευθύνη, ποινική ευθύνη και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος για το δόλο με τον οποίο οι πολιτικοί αποσπούν ή διεκδικούν την ψήφο του λαού προεκλογικά? Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν επέτρεψε στον εαυτό του αυτό το λαϊκισμό. Εγώ δεν έχω υποσχεθεί τίποτα.
κατεβαίνω σε αυτές τις εκλογές λέγοντας αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα που βλέπω μπροστά μου, που πιστεύω ότι μπορούν να διορθωθούν. Εγώ δεν υποσχέθηκα επιδόματα, δεν υποσχέθηκα δώρα, δεν υποσχέθηκα αύξηση των συντάξεων, δεν έχω υποσχεθεί τίποτα. Και θα μου πείτε, μπορεί να μην πετύχουμε, ενδεχομένως. Αλλά δεν έχω κανένα κέφι, κυρία Καραΐσκου μου, να σας ξαναδώ σε 6 μήνες και να μου πείτε ότι ήσασταν εδώ, ότι με κοιτάγατε στα μάτια, ότι σας είπα πράγματα και δεν τα έκανα. Επειδή λοιπόν δεν γουστάρω να το βλέπω αυτό και να το ακούω αυτό, γι' αυτό και δεν υποσχέθηκα τίποτα. Και εσείς θα κρίνετε τα κόμματα τα οποία σας υπόσχονται την Κίνα, τη Ρωσία, την ΑΟΣ, το δεν ξέρω τι, το λάβαρο του παλαιών πατρών Γερμανού, την καταστροφολογία, την κατηγορία ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ όχι. Δεν θα πάρω. Εν τούτη συμφωνείτε με την... Ευχαριστώ πολύ. Εν τούτη συμφωνείτε με την ποινική ευθύνη των υποψηφίων πολιτικών προεκλογικά, για τις δηλώσεις τους προεκλογικά και μετεκλογικά, για την εφαρμογή τους? Δεν έχω δει σε καμία χώρα του κόσμου να υπάρχει ποινική ευθύνη γι' αυτό. Και γι' αυτό και όλος ο κόσμος βρίσκει τους πολιτικούς. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός, αλλά με αυτή τη λογική όλοι αυτοί που λέγανε λεφτά υπάρχουν. Όνομα και ερώτηση, παρακαλώ. Αλέκος Ξηφαράς, συνταξούχος, τραπεζοϊπάλιος και κουρεμένος. Με την ψήφο σας. Από το PSI. Θα ήθελα να σας προσγειώσω στη σημερινή πραγματικότητα. Σήμερα δημοσιεύθηκε από το ΚΕΠΕ του κυρίου Στουρνάρα ένας οδοστοτήρας προτάσεων. Προβλέπει ανάμεσα στα άλλα κατάργηση συντάξεων, κατάργηση στο ΕΚΑΣ για την πλειοψηφία των ανθρώπων που το παίρνουν, όλων των φοροαπαλλαγών και το πιο τραγικό ακόμα, κατάργηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε εισόδημα πάνω από 40.000, προφανώς οικογενειακό επίδομα. Μιλάμε λοιπόν για προτάσεις που πρέπει να είμαστε όλοι μελοθάνατοι. Και ρωτώ λοιπόν, ευθύνη θα έχει μόνο ο υπουργός που θα την εφαρμόσει ή και ο Μανδαρίνος, ο οποίος θα την προτείνει? Ευχαριστώ. Δεν διάβασα την ανάλυση του ΙΟΒΕ για να σας πω. Δεν την είδα. Εγώ ομολογώ δεν την είδα. Και έτσι δεν μπορώ να έχω άποψη. Συνήθως ο κύριος Στουρνάρας και οι προτάσεις του ΙΟΒΕ προέρχονται από κάποιο είδους... Το ΙΟΒΕ δεν είναι? ΚΕΠΕ. Το ΚΕΠΕ δεν είναι ο Στουρνάρας. Δεν ξέρω ποιος είναι το ΚΕΠΕ. Το ΙΟΒΕ είναι ο Στουρνάρας και συνήθως ο Στουρνάρας είναι μετρημένος άνθρωπος και σοβαρός άνθρωπος. Εγώ για το ΚΕΠΕ δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Οι προτάσεις άρα... τις οποίες ναι, δεν μπορώ να τις σχολιάσω, δεν τις έχω δει. ΚΕΠΕ, τις έχω διαβάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ μαζί σας ότι δεν είναι προτάσεις οι οποίες μπορεί να εφαρμοστούν. Ελάτε, όνομα και ερώτηση. Βαγγέλης Αυγέρης ονομάζομαι και θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Εάν εκλεγείτε, πόσο θα είστε ο εαυτός σας και πόσο θα είστε υπάλληλος ξένων δυνάμεων? Γιατί μπήκα σήμερα στο διαδίκτυο και διάβασα ότι είστε μέλος της Bilderberg, η οποία λαμβάνει διάφορες αποφάσεις για τις τύχες αυτού του κόσμου. Μπορεί να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είμαι μέλος της Bilderberg. Το διάβασα. Δεν είμαι. Με κάλεσε... Είναι μέλη, δεν λένε ότι είναι μέλη. Ναι, τώρα θα σας πω. Με κάλεσε... Με κάλεσαν μία φορά και παραβρέθηκα σε εργασίες της Bilderberg που έγιναν στο Παρίσι. Άκουσα επί 2 μέρες κάποιες διαλέξεις και έφυγα. Είμαι μέλος όμως της Γαλλικής Ακαδημίας. Αυτό είναι βέβαιο. Η πρώτη ερώτηση. Πόσο θα είστε ο εαυτός σας και πόσο θα είσαστε, δεν θα είσαστε υπάλληλος αυτών οι οποίοι ορίζουν τις τύχες μας σήμερα, διότι αυτά που συμβαίνουν είναι πάντα με αποφάσεις άλλων. Δηλαδή μπορεί εσύ να χτυπάτε την πόρτα και να σας λένε περιμένετε, θα δούμε, θα το σκεφτούμε, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα. Όπως έγινε με τον κύριο Παπαντρέο, περίμενε στους διαδρόμους. Εσείς πόσο θα είστε ο εαυτός σας και θα πείτε όχι, εμείς το κάνουμε αυτό, το θέλουμε, για το λαό μας? Δεν υπήρξε ποτέ υπάλληλος κανενός πλην του ελληνικού λαού. Είπα πόσο. Δεν υπήρξε ποτέ. Και μιλάτε ίσως με έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει αποδείξει και πληρώσει αυτό.
Δεν ξέρω πώς το πληρώνετε εσείς στην πολιτική αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Γιατί η πληρωμή για μένα είναι σαν αυτό που λέτε πολλές φορές, αναλαμβάνω την ευθύνη. Και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί αναλαμβάνετε την ευθύνη, αλλά ο μισθός τρέχει. Δεν το κατάλαβα αυτό, διότι εγώ, άμα αναλάβω την ευθύνη στο σχολείο που εργάζομαι, και θα μου κοπούν και η μισθή μου και τα πάντα. Και άκουσα και άλλη μία δήλωση παράλληλα σήμερα στην Ελληνοφρένεια από εσάς, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι λαμόγια. Κάπως έτσι το πήρε το κεφάλι μου. Και εγώ που είμαι εκπαιδευτικός, θα ήθελα να εξαιρεθώ, παρακαλώ, ότι είναι κλέφτες, είπατε. Το είπατε αυτό. Και ήθελα να εξαιρεθώ, διότι το μόνο που έχω κλέψει από τα παιδιά είναι χαμόγελα, ευτυχία και χαρά και τιμιότητα τους. Τίποτα. Να σας πω να χαρείτε, μην μου κάνετε λαϊκισμό εμένα. Μισό το. Όταν λέτε λαϊκισμό, όταν λέτε λαϊκισμό, να χαρείτε, μην μου κάνετε λαϊκισμό. Και είσαστε και εκπαιδευτικός και καλό θα είναι να προσέχετε τι λέτε. Προσέχω πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω πει ένα λεπτό να απαντήσω. Δεν μπορεί να μείνω μου λέτε. Όχι, μου λέτε λαϊκισμό. Θα επειδή απαντήσω. Πρέπει μέσα από τα λαϊκά στρώματα. Λοιπόν, και πολλές άλλο το λαϊκό στρώμα λαϊκισμό. Και άλλο λαϊκισμός. Ναι, έτσι, δεν και επειδή τα ελληνικά μου είναι καλά, έχω... Λοιπόν, σας λέω ευθέως ότι υπάλληλος του εαυτού μου και υπάλληλος του ελληνικού λαού έχω υπάρξει. Υπάλληλος κανενός ξένου δεν έχω υπάρξει. Και ούτε έχω σκοπό να υπάρξω. Δεύτερον, δεν έχω πει όλους τους δημοσίους υπαλλήλους κλέφτες. Ποτέ. Έχω πει όμως ότι αυτοί που είναι κλέφτες πρέπει να φύγουν. Και έχω πει ότι αυτοί που είναι κλέφτες πρέπει να φεύγουν τώρα. Είτε είναι φακελάκι στην πολεοδομία, είτε είναι φακελάκι στο γιατρό, είτε είναι οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να τους βλέπουμε μπροστά μας. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Είμαι ο μόνος βουλευτής τότε της Νέας Δημοκρατίας που καταψήφισα τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Και στο Σύνταγμα και τον νόμο. Και τον καταψήφισα. Ελάτε, γιατί όνομα, είχα πει δεν έχετε ότι μικρόφωνο. Αυτό είναι έγκλημα το οποίο συμβαίνει. Άρα προσέχετε, ναι. Μάθετε λιγάκι με ποιον μιλάτε πριν μου σηκώνετε και τη φωνή. Όνομα και ερώτηση. Παρακαλώ. Γιάννη, καλησπέρα. Τσατσιάδης Γιώργος, αγιογράφος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ωραίο αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Αν αύριο... να μην σας αγιογραφήσει με την ερώτησή του. Δεν διακινδυνεύω τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αν αύριο η Δημοκρατική Συμμαχία είναι στη Βουλή, έχει καταγγείλει και λέει ότι τα κόμματα δεν πρέπει να παίρνουν αυτά τα χρήματα που παίρνουν σήμερα. Οι βουλευτές δεν πρέπει να παίρνουν αυτά τα χρήματα που παίρνουν σήμερα. Αν δεν ψηφιστεί σαν νόμος, η Δημοκρατική Συμμαχία είναι διατεθειμένη αυτά τα χρήματα που λέει προεκλογικά ότι δεν πρέπει να παίρνουν τα κόμματα το ποσοστό που τους αναλογεί, θα το επιστρέψει στο κράτος ή με κάποιο άλλο τρόπο. Η Δημοκρατική Συμμαχία δεν πρόκειται να πάρει παρά μόνο το 50% αυτού που της αναλογεί. Και το υπόλοιπο θα μείνει στο κράτος. Διότι τόσο πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει ένα κόμμα για να μπορέσει να λειτουργήσει προηγούνται σωστά, όσοι δεν ρώτησαν. Χωρίς να εξαρτάται από άλλους. Τόσο πιστεύουμε ότι πρέπει να έχει, τόσο θα πάρουμε. Όπως η Δημοκρατική Συμμαχία είναι και το μόνο κόμμα, το οποίο επειδή λέει κατάργηση της ασυλίας, ψηφίζει κάθε φορά που έρχεται η άρση της ασυλίας, υπέρ της άρση της ασυλίας. Και επειδή ψηφίζουμε ονομαστικά, εγώ έχω ψηφίσει υπέρ της άρση της ασυλίας και των δύο βουλευτών μου, οι οποίοι ήρθαν δηλαδή και ζητήθηκε η άρση. Διότι όνομα δεν την πιστεύω και την ασυλία. Παρακαλώ. Μπράβο. Όνομα και ερώτηση. Ναι. Ονομάζομαι Γιώργος Αλανής, είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Να κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα το σχόλιο σας για όσα λέει κατά καιρούς συνεντεύξεις ο κύριος Καμένος. Και για την Κίνα και για τη Ρωσία. Και για τον προϋπολογισμό τα έσοδα ότι είναι 90 ενώ στην ουσία είναι 53. Και μια δεύτερη ερώτηση. Αν δεν μπείτε αυτά στη Βουλή. Αυτά όμως τα σχολίασε ήδη η κυρία Μπακογιάννη και δεν έχει νόημα να επανέλθω. Ναι, δεν το είπα ακριβώς έτσι. Αν δεν μπείτε στην Βουλή, ποιο θα είναι το μέλλον σας ακόμα? Όχι ακόμα. Δεν είμαι εσύ. Να κοίταξε τώρα, τι είπε η γυναίκα, ωραία αλληλεγγύη. Λοιπόν, δεν είμαι ακόμα σε ηλικία σύνταξης, δηλώνω. Με βάση τις αρχές της συμμαχίας βέβαια, όχι του ελληνικού δημοσίου. Τώρα, επί της ουσίας, πιστεύω ότι αυτά είναι ανοησίες. Ισχύει το νούμερο 80 στα 50 σύνταξης. Συγγνώμη, είπε ο συγκεκριμένο ο κ. Καμένος και είναι σημαντικό να το κατάλαβε. Εγώ δεν το γνωρίζω από πρώτο χέρι. 80, είπε ότι έχουμε 81, είχαμε το 11, 81 έσοδα το ελληνικό δημόσιο, άμεσους έμεσους φόρους και έδωσε 51 εκατομμύρια, 51 δις σε συντάξεις και μισθούς, έβγαλε τόκους, φάρμακα 2,5-3, τάδε, τα έβγαλε καμιά 65-70. Αυτό είναι ανακριβές, είναι παραμύθι? Συγκεκριμένη ερώτηση. Βέβαια είναι παραμύθι και μακάρι να είχα φέρει τα στοιχεία για να σας τα διαβάσω του προϋπολογισμού, δεν τα έχω τώρα μπροστά μου και επειδή δεν είμαι καλή με τα νούμερα, είναι απόλυτο παραμύθι. Okay. Ακούστε.
Θέλω να το σκεφτείτε και να το ακούσετε καλά αυτό το οποίο σας λέω. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μην έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Μόνο όταν έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό έσοδα-έξοδα θα μπορεί να έχει μία ανεξαρτησία. Σήμερα όλα αυτά τα οποία λέγονται δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και αν αύριο το πρωί ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα, που είναι ούτως ή άλλως το ίδιο νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις. Καλά, ναι. Εάν το κάνουν και ο ελληνικός λαός πάρει την απόφαση να βγάλει τον κύριο Καμένο και τον κύριο Τσίπρα σε μια δημοκρατία, εννοείται ότι ο λαός είναι κυρίαρχος. Έτσι δεν είναι? Και πιστέψει τον κύριο Καμένο και τον κύριο Τσίπρα, εγώ τουλάχιστον προβλέπω ότι αυτό θα είναι καταστροφή για τη χώρα. Όνομα και ερώτηση, παρακαλώ. Αυτό πιστεύω, αυτό λέω. Πρόεδρε, εδώ. Δεν έχετε μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Παρακαλώ, αγαπητέ φίλε, είναι τηλεόραση εδώ. Δεν ακούγεστε. Ετέθη, αλλά δεν ακούγεστε. Τι αλλάζει με το... Ελάτε, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Λευτέρης Καραμινάς. Είμαι μηχανολόγος, μηχανικός. Πισάμω. Όχι. Αλλά έχω με κρασιάτικες ρίζες και από τους δύο γονείς, έτσι. Είμαι 40 χρονών. Ήμουνα μηχανολόγος, μηχανικός, γιατί έκλεισα και τις δύο επιχειρήσεις που επιχειρούσα, έτσι. Και από μία μόνιμη δουλειά απολύθηκα. Και βρέθηκα μετά από τα 12 μου χρόνια να δουλεύω συνέχεια, να δουλεύω από τα 12, έτσι. Βρέθηκα ανέργος. Για 9 μήνες. Και αναγκάστηκα να μπαρκάρω. Έτσι. Λοιπόν, στους χώρους του καπνιστηρίου που συζητάμε εμείς οι ναυτικοί, εκείνο που μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν έχουμε και άμεση επαφή με την πληροφορία, έτσι, εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι υπενήσονται κάποιοι συνωμοσιολογικά, έτσι, ότι έχει παραδοθεί εθνική κυριαρχία με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωσύνταγμα, με το πρώτο μνημόνιο, με το μεσοπρόθεσμο, με τις ενδιάμεσες συμφωνίες και με το δεύτερο μνημόνιο. Εγώ σπούδασα στην Ελλάδα, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, σε ελληνικά σχολεία. Δεν θέλω να παραδώσω την πατρίδα μου. Και σας το λέω με πόνο. Το καταλαβαίνετε. Αν αυτά λοιπόν είναι αληθινά, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που συνέβαλαν σε αυτό, στην παράδοση της εθνικής μου κυριαρχίας, όχι να φύγουνε να πάνε σπίτι τους, να φύγουν από τη χώρα. Αυτό. Κύριε Καραμινά, καταρχήν... Και αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα, κλείνουμε. Ότι υπάρχει ένα κομμάτι εθνικής κυριαρχίας, το οποίο με την απόφασή μας να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε παραδώσει, είναι βέβαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπερεθνικό σύνολο. Άρα κάποιες αποφάσεις, μοιραία, είναι αποφάσεις συλλογικές του υπερεθνικού συνόλου, το οποίο μετέχει η Ελλάδα και συνδιαμορφώνει πολιτική, αλλά είναι κυρίαρχες, δηλαδή είναι πάνω από την δική μας εθνική κυριαρχία και μόνο. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό το κάναμε όταν μπήκαμε μέσα στην Ευρώπη. Αυτό το κάναμε συνειδητά όταν γίναμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα τεράστιο υπερεθνικό σύνολο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το μνημόνιο 1, 2 και δεν ξέρω τι, κανενός είδους κυριαρχία δεν παραδόθηκε. Αυτό που παραδόθηκε δυστυχώς είναι η υποχρέωση να αποπληρώσουμε δανειστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πρόκειται να έρθει κανένας να μας πει τι θα κάνουμε εμείς στη σχέση μας με την Τουρκία. Δεν πρόκειται να έρθει κανείς να μας πει τι θα κάνουμε με τη σχέση μας στη Σκόπια. Όταν εμείς βάλαμε το βέτο στο Βουκουρέστι, δεν ήρθε καμία Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινδύνος να ξεπουληθεί εθνική περιουσία υπάρχει? Εκ των πραγμάτων, η απόφαση να προχωρήσουμε σε αποκρατικοποίησεις έχει μία πώληση μερίδας της περιουσίας του κράτους. Μιλούμε βεβαίως. Και για γη.
Εξαρτάται για ποια γη μιλάτε. Ο Σεΐχης του Κατάρ αγόρασε προχθές ένα νησί, το οποίο το αγόρασε από έναν πάλι ξένο, ο οποίος πάλι είχε το νησί αυτό νωρίτερα. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να μας πάρει κομμάτι γης και να φύγει, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόκειται να φύγει κομμάτι της Ελλάδος. Και αλίμονο εάν μπούμε στη συνωμοσιολογία ότι η οικονομική μας κρίση θα μας οδηγήσει και σε εθνική υποδούλωση. Εγώ δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη λογική δεν πρόκειται να μπω ποτέ. Πάντως, ο οικονομικά... Παρακαλώ. Ο οικονομικά αδύναμος είναι και εθνικά αδύναμος. Είναι εθνικά αδύναμος εάν επιτρέπει πράγματα. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι και σήμερα, και να σας πω ένα παράδειγμα, αύριο, δεν ξέρω τώρα, αύριο, μην τα μπερδεύω κιόλας, νομίζω σε 25 μέρες, γίνεται η νέα σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου παλεύουν τα Σκόπια να αρθεί η απόφαση του Βουκουρεστίου. Παρά το ότι η Ελλάδα είναι σήμερα σε πολύ αδύνατη θέση, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κανένας εταίρος μας ο οποίος να αλλάξει γνώμη σε σχέση με το Βουκουρέστι. Να ευχαριστήσω... Τι λέτε. Δεν ακούμε όμως, μισό λεπτό. Το όνομά σας πρώτα, παρακαλώ. Λογοθέτης Άρης λέγομαι. Να μας πείτε για Ατζέντα 21 και κόντεξ αλιμεντάριους που υπέγραψε ο πατέρας σας 14 Ιουνίου του 1992 στο Ρίο, η οποία προβλέπει κατάργηση περιουσιών των ανθρώπων, αυτό που γίνεται σήμερα, υποδούλωση των ανθρώπων μέσω οικονομικού, το οποίο γίνεται σήμερα, και έλεγχο των ανθρώπων μέσω των τροφών, το οποίο επίσης γίνεται σήμερα. Είστε καλά. Θα απαντήσετε για θεωρία συνωμοσίας, όπως πάντα. Εγώ δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Βεβαίως δεν έχετε ιδέα. Αυτό που σίγουρα... Να σας πω, μην με προσβάλλετε. Δεν σας όχι, σας προσβάλλω. Όταν λέω δεν έχω ιδέα, Μας λέτε λαϊκισμό πρώτα απ' όλα. Θέλετε να μου πείτε δεύτερον, τι σημαίνει λαϊκισμός. Ένα πράγμα σίγουρα ξέρω. Ότι ο πατέρας μου δεν έχει πάει στο Ρίο. Α, δεν έχει πάει. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του. Αυτό το ξέρω. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Αυτό λέω. Δεν έχει πάει ποτέ στο Ρίο. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό που προβλέπει η Ατζέντα 21 για κατάργηση περιουσιών με υπερφορολόγηση, αυτό που γίνεται σήμερα δηλαδή, δεν το ξέρετε εσείς. Να σας πω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είσαστε μεγάλος ειδικός σε διαφόρων ειδών συνωμοσίες. Βεβαίως, αυτή την απάντηση περίμενα. Αλλά αυτό έπρεπε να το λέγατε πριν δύο χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, όχι τώρα που γίνονται. Τώρα γίνονται αυτά, δεν χρειάζεται να μας τη λέτε. Παιδιά, εγώ δεν υπήρξα ποτέ συνωμοσιολόγος. Μα τώρα συμβαίνουν αυτά. Και αν εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία εναντίον της χώρας μας, λυπάμαι πολύ, δεν συμμερίζομαι την άποψή σας. Όχι. Έχουμε επόμενο πρόεδρο, δεν γίνεται. Έχει τελειώσει πιστεύω ο χρόνος. Πιστεύω ότι αυτή η συνωμοσιολογία το μόνο που κάνει είναι να προσπαθεί να βγάλει τις ευθύνες από πάνω μας και να τις χρεώσει σε κάποιους τρίτους. Οι ευθύνες είναι δικές μας και μην κουράζεστε. Κυρία Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά που δεχθήκατε να υποστείτε τη βάσανο των ερωτήσεων των συμπολιτών μας. Χαρά μου. Γιατί δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολη διαδικασία. Ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την παρουσία σας εδώ. Να πω ότι η εκπομπή γίνεται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Γίνεται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ. Ευχαριστούμε τον Εκπαιδευτικό Ομίλο ΑΚΜΗ που μας έδωσε το χώρο. Είμαστε περιφερόμενοι η εκπομπή αυτή. Κάθε εβδομάδα είμαστε σε άλλο χώρο. Και ότι μετά από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού αποχαιρετήσουμε την κυρία Μπακογιάννη, θα καθίσει στην καρέκλα του ανακρινωμένου πολιτικού αρχηγού ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Σε δύο λεπτά και πάλι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Εκτάκτως το Σάββατο, μη χάσετε τη Real News. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης.
Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Αναμνήσεις μια ζωής. Louis Cruises. Μια θάλασσα αναμνήσεις. Μα δεν υπά... Το πιο αγαπημένο μουσικό συγκρότημα, η Ονειράμα, θα πραγματοποιήσει την 1η Ιουνίου μια μοναδική live and plo εμφάνιση κατά τη διάρκεια της τετραήμερης κρουαζιέρας στο Louis Olympia. Κάντε κράτηση τώρα, μόνο από 257 ευρώ, στο www.louiscruises.com ή στο 210-4583-499. Μη χάσετε μια ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης. Στους 97,8. Ήλι υπερεσπρέσο. Απόσταξη σε δύο φάσεις. Γεύση. Άρωμα. Πυκνή καστανοκόκκινη κρέμα. Αξεπέραστη αισθητική. Σύστημα Ήλι υπερεσπρέσο. Ήλι. Live happily. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι, είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει? Τι μαθαίνει κανεί σήμερα? Εσύ από πού ενημερώνεσαι? Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Η ανακαίνιση μόλις τελείωσε. Και φυσικά διάλεξα συστήματα αλουμινίου Exalco Economy, που εξοικονομούν χρήματα και σέβονται το περιβάλλον. Γιατί χάρη στο σύστημα θερμοδιακοπής, μειώνουν τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης και εξοικονομούν πολύτιμη ενέργεια. Τώρα, οικονομία και περιβάλλον πάνε πακέτο. Εξάλκο, το σύστημα που μας προστατεύει. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Εκτάκτο το Σάββατο με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, Σταύρος Κουγιουμτζής. Λαϊκές Κυριακές 1976. Μαζί, επικίνδυνες υποσχέσεις. Βίγκο Μόρτενσεν και Ναόμι Γουότς στο κορυφαίο θρίλερ του David Cronenberg που προτάθηκε για Όσκαρ. Και ιδέες και λύσεις. Αφιέρωμα στο ανοιξιάτικο σπίτι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Nissan Juke. Κατασκευάστηκε για να συναρπάζει από 14.190 ευρώ σε δίζελ και βενζίνη.